Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ σήμερα στα πλαίσια της ενημέρωσης από την κοινωνία της πληροφορίας με τον πρόεδρο τον Αντώνη τον Ιωαννίδη και τους συνεργάτες του, με τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του, για να δούμε τι θα κάνουμε με τα υπόλοιπα που έχουν μείνει από το ΕΣΠΑ, τα οποία είναι πολλά. Πιστεύω σήμερα θα έχουμε μια γόνιμη επικοδομητική συζήτηση για την απορρόφηση των τελευταίων του ΕΣΠΑ και για τη στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ. Εγώ στην ομιλία μου θα εστιαστώ στην ανάγκη των καινοτόμων δράσεων της κοινωνίας της πληροφορίας και ότι η Ελλάδα, μεγάλα της προβλήματα, παρά τα μεγάλα της προβλήματα, θα τα καταφέρει τα επόμενα χρόνια. Γιατί πρέπει να αλλάξει η ρότα. Και η ρότα πρέπει να αλλάξει, διότι η προηγούμενη ρότα μας έφερε κοντά στα βράχια. Και επειδή λοιπόν τώρα φαίνεται ότι αποφεύγουμε αυτή τη σύγκρουση, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει σε ένα καινούργιο δρόμο καινοτομίας, σε ένα καινούργιο δρόμο που θα εξυγχρονίσει το κράτος, θα το μεταρρυθμίσει και οι πολίτες θα είναι πιο φιλικοί μαζί με το κράτος, γιατί αυτή τη στιγμή έχει πολλά παράπονα από αυτό που εμείς λέμε κράτος. Είναι πολλά τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα. Θα σας τα πει ο κ. Ιωαννίδης τώρα, θα έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα διάλεξη. Εγώ θα κάνω την εισαγωγική μου ομιλία. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή και επικοδομητική συζήτηση. Εγκάρδια τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, τον συμπατριώτη μας κύριο Γρηγοράκο και τον συνάδελφό μου στο μέτωπο της Ιατρικής και καλωσορίζουμε και τον πρόεδρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τον άλλο συμπατριώτη μας, τον κύριο Αντώνη Ιωαννίδη. Είναι και οι δύο λάκωνες, όπως είναι και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα όμως, γιατί βρίσκομαι μεταξύ λακώνων. Η λακωνία είναι ένα από τα σημαντικά διαμερίσματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και για όσους δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, οι λάκωνες αποτελούν τον σημαντικότερο οικονομικό παράγοντα της οικονομικής μια περιφέρεια η οποία ήταν στο τέλος της κατάταξης του εξαγωγικού ενδιαφέροντος και με την προσπάθεια και με την συμμετοχή των ανθρώπων μπορέσαμε και δημιουργήσαμε αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Το 2013 η περιφέρειά μας είναι η δεύτερη εξαγωγική περιφέρεια. Έχουμε βγει πιο επάνω και από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό είναι ένα καλό δείγμα της προσπάθειας που κάνουμε αυτόν τον καιρό. Αλλά πάνω απ' όλα όμως είναι γιατί οι άνθρωποι μας εδώ πιστέψαν και πιστεύουν ότι οι μεσίες δεν υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο, ότι μόνη η ελπίδα είναι οι ίδιοι οι πολίτες και οι ίδιες οι δυνάμεις, οι εγχώριες δυνάμεις. Όλα τα κυρίως, τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας αυτή την ημερίδα, να έχουμε καταλήξει και σε ένα συγκεκριμένο διατάφτα ενεργειών για να μπορούμε να μετρήσουμε την προσπάθεια που θα κάνουμε. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να επιδεχθούμε. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο Τρίπολης να κάνει το δικό του χαιρετισμό. Θέλω να καλωσορίσω τον αναπληρωτή υπουργό, συμπατριώτη μας με την περιφερειακή έννοια. Και για μένα, κατά το ίμιση της συμπατριώτης κυριολεκτικά, για την παρουσία του εδώ σε μια ημερίδα η οποία ουσιαστικά έρχεται να ενημερώσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την αυτοδιοίκηση για τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνίας της πληροφορίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι δεν αξιοποιήθηκε στο βαθμό που έπρεπε, παρόλο που μέσα από αυτό μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπουν μπροστά προκειμένου να αναστραφεί η σημερινή κατάσταση.
Νομίζω ότι δυνατότητες ακόμα υπάρχουν και είμαστε στην ευχαριστή θέση να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό προκειμένου να μας αναλύσει προς τα που πρέπει έστω και αυτή την τελευταία στιγμή. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι ένας άνθρωπος ειδικός στο θέμα και πιστεύω ότι θα δώσει λύσεις στα πολλά ερωτήματα που θα έχει από εσάς. Αλλά και σύντομα θα έρθει να κάνουμε, αγαπητοί μου περιφερειάρχη, το follow-up αυτής της σημερινής συγκέντρωσης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για τα περιφερειακά, για τις μεταρρυθμίσεις, για όλα αυτά. Είμαστε με τον περιφερειάρχη στην ίδια ρότα, όπως είπε προηγουμένως. Έχουν γίνει πολλά και κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να αξιολογείται όπως πρέπει να αξιολογούμεθα και εμείς. Συνέχεια αξιολόγηση, συνέχεια εκπαίδευση για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Την Παρασκευή θα είμαστε με τον αγαπητό κύριο Ιωαννίδη, τον Αντώνη Ιωαννίδη, στην Κομωτινή. Τρέχουμε να προλάβουμε, αγαπητέ περιφερειάρχη. Και επειδή πρέπει να είμαι και λάχωνας να πω λίγα, διότι θα τα πει ο Αντώνης καλά και θα σας δώσει όλο αυτό το υλικό που χρειάζεστε για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα της επανάπτυξης και της κρίσης είχε ετεροχρονίσει, όπως είπε ο προηγούμενος ο Περιφερειάρχης, το ραντεβού της με την κοινωνία της πληροφορίας. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η οποιαδήποτε άλλη θέση και άποψη είτε θα συνιστά συνειδητή εθελοτυφλία, είτε δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τις μεγάλες ευκαιρίες και προκλήσεις, στις οποίες δυστυχώς καθυστερήσαμε να ανταποκριθούν. Γιατί δεν είναι σημαντικοί και αξιόλογοι. Η απορρόφηση τους όμως απαιτεί συγκεκριμένο σχέδιο και μεθόδους υλοποίησης που ήταν πολύ δύσκολοι και πρέπει να τους κάνουμε πιο εύκολα προσβάσιμους. Θα μας τα πει ο κ. Ιωαννίδης. Μπορούμε, στηριζόμενοι στο ΕΣΠΑ, στο μόνο πρόγραμμα που έχει χρήματα αυτή τη στιγμή και στηρίζει την ελληνική οικονομία, να κάνουμε πολλά και στον πρωτογενή και στον δευτερογενή, αλλά και στον τριτογενή τομέα. Οι τεχνολογικές εφαρμογές συνιστούν πρώτη προτεραιότητα. Μπορώ να πω, συνοψίζοντας τη σημασία και το ρόλο του ΕΣΠΑ στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη, ότι στηρίζει το ΕΣΠΑ ό,τι αξίζει. Με άλλα λόγια, θα μπορούσα να πω ότι το ΕΣΠΑ είναι αντίβαρο στην κρίση στην οποία οδηγήθηκε η χώρα. Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, με το υπονοούμενο σύμφωνο εταιρική σχέση, το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε γέρος όλες τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν αναδεικνύοντας τις περιφέρειες σε μοχλούς ανάπτυξης και ευημερίας. Το ζήτημα των επενδύσεων δεν μπορεί παρά να είναι η νέα κινούσα ιδέα που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες για μια βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας με μεταρρυθμίσεις, με διαφορετικές αλλαγές, με τη θεμελίωση νέων κρατικών και αυτοδιοικητικών δομών και μπορούμε να κάνουμε πολλά και πρωτίστως μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων εγχώριων και ξένων. Τελείωσε. Υλοποιήθηκε, έχει παραλυφθεί, λειτουργεί και αφορά σε ενοποίηση σκόρπιων πληροφοριακών συστημάτων σε 13 Δήμους. Η Δήμη αυτή είναι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ο Δήμος Βέλου Βόχας, Ευρωθυμίας, Δυτικής Μάνης, Επιδαύρου, Ευρώτα, Μεγαλόπολης, Μονεβάσιας, Νότιας Κοινωρίας, Χαλίας, Πύλου, Νέστορας, Τρυπόλεως, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, και Τριφυλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο. Είναι 13 Δήμοι. Αυτά τα έχουμε ολοκληρώσει. Τεχνικά, δηλαδή ο ανάδοχος έχει παραδώσει, είναι σε λειτουργία, έχουν ενοποιηθεί τα συστήματα, έχουν να κάνουν οικονομική και λογιστική διαχείριση με διοικητική υποστήριξη, δηλαδή με στοπλουσία και πρωτόκολλο, με τα έσοδα, ίδρυψη, ΤΑΠ κτλ. Και τα μητρώα, δημοτολόγιο, μητρώα ρένου κλπ. Θεωρώ ότι είναι σημαντικά έργα. Δεν γνωρίζω την αποτελεσματικότητα. Θα μου την πείτε εσείς αν υπάρχουν προβλήματα. Εμείς ως εταιρεία τα έχουμε παραλάβει, έχουμε πληρώσει και παρακολουθούμε όσο μπορούμε την υλοποίηση μέσω των αναδόχων. Αν υπάρχουν προβλήματα, θα ήθελα πάρα πολύ, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση προβλημάτων ή οτιδήποτε θέλετε σε σχέση με την υλοποίηση για να αποφύγουμε προβλήματα, παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργικότητα, κάποια προβλήματα, καλό θα είναι να τα συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα έργο. Το δεύτερο έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι την ψηφιοποίηση ληξιαρχείων, δηλαδή ληξιαρχικών πράξεων, ληξιαρχείων της ομάδας ΔΕΛΤΑ, ομάδα ΔΕΛΤΑ είναι Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος. Το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων. Και αφορά στην... είναι 220 ληξιαρχεία, διαφορετικά σημεία.
είναι πολύ μεγάλο και φιλόδοξο έργο, με την ολοκλήρωση του οποίου, σε συνδυασμό με το υποδιαμόρφωση Μητρόπολη, άλλο μεγάλο έργο, είναι της τάξης των περίπου 10 εκατομμυρίων, θα είναι εφικτή πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων, αποσπασμάτων και εξαιρετικών πράξεων στους πολίτες, εξάλληψη της ανάγκης για προσκόμιση αυτών σε 15 εμπλεκμένους φορείς, με τους οποίους θα λειτουργεί το Εθνικό Ληξιαρχείο. Και βέβαια, όλοι θα αντιληφθούμε την εξοικονόμηση χρόνου και τα υπόλοιπα εφέλη. Έτσι, αυτό το έργο έχει κατακυρωθεί και θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο. Χρόνος υλοποίησης είναι 2 χρόνια. Θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015. Κάποια κομμάτια διαλοποιούνται και θα βλέπετε το αποτέλεσμα στην πορεία. Το τρίτο έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012, το 2015 είναι άλλο θέμα, αφορά στο δίκτυο υγείας Πεσί Πελοποννήσου. Το έργο καθυστέρησε αρκετά, όπως καταλαβαίνετε, Ιανουάριο 7, Οκτώβριο 12 είναι πολλά χρόνια. Ήταν προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων και αφορούσε την εισαγωγή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας σε 9 νοσοκομεία της περιφέρειας.